την παράταση για ένα ακόμη έτος του προγράμματος Εστία, το οποίο αφορά στη φιλοξενία προσφύγων στην Κρήτη, συνυπέγραψαν οι εκπρόσωποι της Αναπτυξιακής Ηρακλείου και της ΥΠΑ της Αρμοστίας του ΟΗΕ στην Ελλάδα. Έχουν επιτελέσει ένα εξαιρετικό έργο μέχρι σήμερα σε ό,τι αφορά τη φιλοξενία των προσφύγων και έχουν εξελίξει αυτή τη φιλοξενία σε τέτοιο επίπεδο ώστε να αποτελεί πρότυπο για ολόκληρη τη χώρα. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά σύμβαση που υπογράφεται ύψους 2,6 εκατομμυρίων ευρώ και αφορά σε συνολικά 1.100 θέσεις. Αυτή τη στιγμή στην Κρήτη φιλοξενούνται 809 άτομα, γεγονός που σημαίνει ότι αυξάνεται ο αριθμός όσων μπορούν να προωθηθούν στο νησί. 1.100 θέσεις για 1.000 άτομα. Αυτή τη στιγμή στο νησί μας φιλοξενούνται 809 άτομα. Το πρόγραμμα της φιλοξενίας πάει πάρα πολύ καλά και αυτό οφείλεται στον επαγγελματισμό που έχουν δείξει τα στελέχη της Αναπτυξιακής Ηρακλείου και της ΥΠΑ της Αρμοστίας. Ο κύριος Λεκλέρκ εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για την εξέλιξη του προγράμματος στην Κρήτη, χαρακτηρίζοντας το νησί ως υπόδειγμα. Το επόμενο βήμα που πρέπει να γίνει στοχεύει στην εκπαίδευση των προσφύγων και την εξασφάλιση πρόσβασης στην αγορά εργασίας, έτσι ώστε όσοι επιλέγουν να παραμείνουν στο νησί να αποκτήσουν αυτονομία και να μπορέσουν να ενσωματωθούν στον κοινωνικό ιστό. Τα επόμενα βήματα αφορούν την εκπαίδευση, αφορούν την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτονομία, μεγαλύτερη ανεξαρτησία και να μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους, να είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τις επιλογές τους και τις πράξεις τους. Παράλληλα, στο Ηράκλειο εγκαινιάζεται η διαδραστική έκθεση Face Forward, η οποία εστιάζει στις ιστορίες προσφύγων, κάποιοι από τους οποίους ζουν πλέον στην Κρήτη. Όπως ο 17χρονος Ιντρίς από το Αφγανιστάν και ο 19χρονος Μοχάμεντ από το Ιράκ, που μιλούν με ευγνωμοσύνη για την αποδοχή τους από την τοπική κοινωνία, αλλά και ενθουσιασμό για τα σχέδιά τους για το μέλλον. Είμαι τώρα πολύ χαρούμενος για να βρισκόμαι εδώ. Αυτό που έχω ονειρευτεί είναι να γίνω δικηγόρος. Σαν από εκεί που δεν είχαμε τίποτα. Δεν είχαμε την ελευθερία μας και εδώ τη βρίσκαμε. Εδώ νιώθουμε ασφάλεια. Μπορούμε να πούμε ό,τι είναι μέσα μας χωρίς να φοβηθούμε καθόλου. Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο κύριος Λεκλέρκ χαρακτηρίζει ιδιαίτερα ανησυχητική την κατάσταση που επικρατεί στα νησιά, ενώ σχολίασε και τις εικόνες σοκ από τον καταβλισμό στη Μόρια που κάνουν το γύρο του κόσμου. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι είναι απαραίτητο 3.000 άτομα για τα οποία έχει αρθεί το καθεστώς απαγόρευσης μετακίνησης να προωθηθούν σε διαμερίσματα και κάμπ στην Κεντρική Μακεδονία και την Αττική, όπως έχει δεσμευτεί το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. More than 3,000 persons will be transferred from the island. Είναι όμως πραγματικά επίγουσα η ανάγκη να μεταφερθούν οι άνθρωποι από τα νησιά στην ενδοχώρα όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Είναι πεπισμένος και ελπίζει ότι αυτό θα έχει συμβεί μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, γιατί όπως είπαμε η ανάγκη είναι πραγματικά πολύ επιτακτική.